Λέγομαι Θεοφάνης Καραμπάς, είμαι καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και είμαι καθηγητής παράκτειας μηχανικής και τεχνικών προστασίας ακτών. Δουλεύω σε αυτή την περιοχή αρκετό καιρό και τώρα με συνεργασία που είχαμε με το Δήμο είχαμε συνενωθεί για μια ολοκληρωμένη λύση που θα καταλήξει σε τελική οριστική λύση αυτού του θέματος, πώς τώρα το αντιμετωπίζαμε σαν πιο πολύ, εγώ το αντιμετώπισα συγκεκριμένα ακαδημαϊκά στο παρελθόν, οπότε στη συνεργασία με τον υποψήφιο διδάκτορα, τον κύριο Τσιάρα, που είναι και αυτός πολιτικός, μηχανικός και ακτομηχανικός, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε κάποιες λύσεις σε αυτό το πρόβλημα της διάβρωσης. Η περιοχή μελέτης την ξέρετε πολύ καλά εσείς. Η γεωμορφολογία που ξεκινήσαμε, δεχτήκαμε κάποιες μετρήσεις που είχαν γίνει από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Τμήμα Γεωλογίας, όπου λίγο παλιότερα είχαν ερευνήσει την περιοχή μέσα στα πλαίσια ενός ερευνητικού προγράμματος. Βέβαια, αυτό που βλέπουμε, όπως σε κάθε ακτή, αυτό που βλέπουμε είναι μια φωτογραφία και μέσα το χειμώνα, το καλοκαίρι αλλάζουν, εποχές αλλάζουν και όταν θα κατασκευάσουμε το έργο και αυτή η βυθομετρία θα αλλάξει. Οπότε θα πρέπει πάντα να γίνεται μια επικαιροποίηση και μια αντιμετώπιση των καινούριων δεδομένων, καινούριων καταστάσεων. Δυστυχώς με την κλιματική αλλαγή δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι έχουμε κάτι δεδομένο όσον αφορά την ακτή. Αυτό που χαρακτηριστικό μας είχε εντυπωσιάσει σε αυτή την περιοχή αλλά και σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας είναι τα τελευταία χρόνια είχαμε αυτή την παρουσία των ακτολίθων, αυτών των beach rock παραλιακών ψαμιτών μέχρι σε ένα αρκετά μεγάλο βάθος, για μας τα 6 μέτρα περίπου, όπου αυτά δημιουργήθηκαν ίσως λόγω αύξησης της θερμοκρασίας, λόγω κλιματικής αλλαγής, όπου το ασβέστιο διαλύεται όσο διαλυόταν και ενοποιεί τις μάζες των ιζυμάτων, των χαλικών και της άμμου και τις κάνει σαν τσιμέντο ένα συμπαγές. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που το οποίο υπήρχε, απλά αποκαλύφθηκε τώρα από το φαινόμενο της διάβρωσης, που ουσιαστικά αυτό θα δούμε και αυτό θα αντιμετωπίσουμε. Είναι μια περιοχή που έχει μια μεσόκοκκη άμμο μέχρι το βάθος 5 μέτρων περίπου και πιο λεπτόκοκκη σε μεγαλύτερα βάθη. Στη μελέτη αυτή εξετάσαμε όλους τους κυματισμούς, κυρίως όμως τους δυτικούς, βορειοδυτικούς και βόρειους κυματισμούς που προσπίπτουν την περιοχή. Έγινε κάποια στατιστική επεξεργασία που εκεί είχαμε αντιμετωπίσει το εξής πρόβλημα: τα στοιχεία του σταθμού της ΕΜΗ με άλλες μετρήσεις που είχαν γίνει από την Πρέβεζα, με άλλες μετρήσεις που είχαν γίνει στην περιοχή, δεν συνέπεπταν. Κυρίως όσον αφορά τη συχνότητα εμφάνιση των δυτικών ανέμων, ο σταθμός της ΕΜΗ παρουσίαζε πιο πολλούς δυτικούς ανέμους, ενώ πιο πολύ βορειοδυτικούς άλλες μετρήσεις, όπως τον Άτλαντα ανέμου και κύματος και τους δύο Άτλαντες, όπου έδειχναν πιο πολύ να επικρατεί ο βορειοδυτικός άνεμος παρά ο δυτικός. Εν πάση περιπτώσει, επειδή δεν ξέρουμε και κυρίως δεν μπορούμε να προβλέψουμε τις κυματικές συνθήκες τα επόμενα χρόνια όπου τα έργα που θα προτείνουμε θα πρέπει να λειτουργήσουν, οπότε δεχτήκαμε και τις δυο, όσο μπορούμε βέβαια να τεκτούμε από επιστημονική άποψη, αλλά θεωρήσαμε, ας το πούμε, και τις δυο, και οι λύσεις μας ήταν, προσπαθήσαμε να γίνουν συμβατές και το αν επικρατούν οι δυτικοί, αν επικρατούν οι βορειοδυτικοί, αλλά κυρίως όχι τόσο στο παρελθόν, τι θα γίνει από εδώ και πέρα, που με την κλιματική αλλαγή έχουμε συνηθίσει να αντιμετωπίζουμε τέτοιου είδους προβλήματα. Η προσέγγιση που κάναμε, εκτός από τις μετρήσεις που πήραμε και κάποιες επιτόπου που είχαμε επισκεφτεί, δουλέψαμε κυρίως με μαθηματικά μοντέλα, να μην σας κουράσουμε εξίσως. Ουσιαστικά με αυτά τα μαθηματικά μοντέλα περιγράφουμε την κίνηση των κυμάτων, των ρευμάτων που παράγονται από τα κύματα, τη θράψη των κυμάτων, την αναρρίχηση των κυμάτων στις ακτές και την περιγράφουμε μαθηματικά. Βλέπετε εδώ πώς είναι αποτέλεσμα ενός μοντέλου σε μια πολύπλοκη περιοχή. Και εδώ στη δικιά μας την περιοχή, εδώ είναι ο βοράς προς τα αριστερά, τη γυρίζουμε την περιοχή μας έτσι ώστε να βολεύει τα μαθηματικά μοντέλα. Εδώ βλέπετε τα κύματα να πλησιάζουν στην ακτή σύμφωνα με το μοντέλο. Και εδώ τους δυτικούς κυματισμούς και προσπαθούμε με συνδυασμό των κυμάτων και των ρευμάτων να εκτιμήσουμε αυτό που λέμε στερεομεταφορά, δηλαδή την άμμο που μεταφέρεται κάτω από τη δράση των κυμάτων και των κυματογενών ρευμάτων. Δηλαδή τα κύματα παράγουν από τη θράψη τους, κάνουν την ενέργειά τους και παράγουν κάποια ρεύματα. Αυτά λέγονται κυματογενή ρεύματα, που αυτά μεταφέρουν την άμμο σε συνδυασμό με το κύμα που αποσταθεροποιεί τον κόκκο, όπως βλέπουμε. Οπότε το φαινόμενο είναι αρκετά πολύπλοκο. Τώρα δεν το λέω καθαρά έτσι
να εντυπωσιάσουμε επιστημονικά, αλλά είναι αρκετά πολύπλοκο για να μπορέσουμε να δώσουμε σωστές απαντήσεις και θέλει πολύ, πολύ προσοχή. Έτσι λοιπόν, εδώ εκτιμήσαμε τα ρεύματα που παράγονται από τα κύματα για τους δυτικούς σχηματισμούς, για όλους τους σχηματισμούς και προσπαθούσαμε να καταλάβουμε ποια είναι η αιτία της διάβρωσης καταρχάς, ούτως ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε και την ανάλογη λύση. Αυτό που διαπιστώσαμε, που μάλλον θα ήταν ανεξάρτητο από το ποιοι άνεμοι επικρατούν οι δυτικοί ή βορειοδυτικοί, αλλά ήταν μια κλασική ίσως περίπτωση πολλών ακτών του ελληνικού χώρου, του Αιγαίου και του Ιωνίου. Η Ελλάδα βρίσκεται περίπου σε ένα ποσοστό 35 με 40% υποδιάβρωση. Χάνονται οι παραλίες από μισό ένα μέτρο το χρόνο μέχρι 10 μέτρα το χρόνο. Το πρόβλημα αυτό δεν είναι μόνο σε μια περιοχή, είναι σε όλη την Ελλάδα και στο Ιόνιο και στο Αιγαίο και στην Κρήτη είναι αρκετά σημαντικότερο. Οπότε εδώ απλά με μαθηματικά μοντέλα αλλά και με απλή λογική σε κάποιες φορές είδαμε τους δυτικούς σχηματισμούς, μετέφερνε την άμμο προς το βορρά και στρίβουνε προς την Γεράπετρα. Οι βορειοδυτικοί κυματισμοί, επειδή μάλλον προσπίπτουν, όπως φαίνονται από εδώ, κάθετα προς την ακτή, έχουν μια ελαφρά στερεομεταφορά που πάει περίπου, ας πούμε, προς το νότιο-δυτικά και αυτοί ίσως επαναφέρουν μια μικρή ποσότητα της άμμου. Αλλά πιο πολύ οι βορειοδυτικοί κυματισμοί, την άμμο που μεταφέρθηκε από τη Γεράπετρα και βόρεια, την παίρνουν και την πηγαίνουν προς το διάβλο. Αυτό βγαίνει από τα μαθηματικά μοντέλα, αλλά και με απλή ανάλυση απλών εξισώσεων ακτομηχανικής που έχουμε, μπορούμε να το βάλουμε έτσι, εδώ είναι τα μαθηματικά μοντέλα για τους βόρειους ανέμους. Και στην πρώτη προσέγγιση προσπαθήσαμε, κάνοντας την επαλήλεια όλων αυτών των κυματικών καταστάσεων, να δούμε, να προσομοιώσουμε, να καταλάβουμε πώς έγινε η διάβρωση. Εδώ είναι μια βυθομετρία πώς εξελίσσεται, κάτω από πώς τη βάλαμε μια βυθομετρία πριν 10-20 χρόνια, μια που υποθέσαμε ότι υπήρχε από εκεί απομετρήσεις και βάλαμε τους σχηματισμούς των τελευταίων 10-15 ετών, από ένα σημείο και πέρα δεν έχει νόημα τα πολλά τα χρόνια, και γιατί εκτιμούμε τάσεις και βρήκαμε το ότι όντως προσομοιώνουμε με τα μαθηματικά μοντέλα τη τάση διάβρωσης. Με διακεκομένη γραμμή είναι η εξέλιξη της βυθομετρίας στα χρόνια και με συνεχή γραμμή είναι η υφιστάμενη βαθμετρία και βλέπουμε το ότι η διακεκομένη γραμμή πηγαίνει προς την ξηρά, που σημαίνει το ότι έχουμε διάβρωση. Προσομοιώσαμε δηλαδή, για να μπορέσουμε πιο πολύ να βαθμονομήσουμε τα μοντέλα μας, προσομοιώσαμε το φαινόμενο της διάβρωσης που γίνεται. Ή συμπερασματικά, έτσι να το δούμε λίγο πιο εντυπωσιακά, σαν αιτία διάβρωσης, από ό,τι έχουμε καταλάβει, είναι το ότι εφόσον οι δυτικοί κυματισμοί μεταφέρουν την άμμο προς το βορρά, αν επικρατήσουν ένα μεγάλο σχετικό διάστημα που λόγω κλιματικής αλλαγής πολλές φορές το αναμένουμε, αυτοί τη μεταφέρουν πέραν του ακροτηρίου της Γεράπετρας. Από εκεί και πέρα, δυστυχώς, η άμμος με τους βορειοδυτικούς κυματισμούς θα πάει προς το διάβλο και δεν έχει κανένα κυματισμό να τη γυρίσει πίσω. Μόνο ο βορειοανατολικός, που είναι πολύ ασθενής, πολύ μικρού, λόγω μικρού μήκους αναπτύγματος, ο βορειοανατολικός κυματισμός δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Οπότε είναι μια κλασική περίπτωση διάβρωσης ακτής ή παραστατικά μπορούμε να το πάρουμε εδώ, με τα κίτρινα είναι η δυτική, η στερεομεταφορά των δυτικών κυματισμών, με τα ανοιχτά κίτρινα προς το άσπρο είναι των βορειοδυτικών και φαίνεται όλη η διεργασία όπως προσομοιώθηκε με τα μαθηματικά μοντέλα με τις εξισώσεις. Επιπλέον, κάτι που γίνεται πάλι σε όλη την Ελλάδα, θα πρέπει να είχαμε μια στέρηση της τροφοδότησης στην ακτής από τον νότο. Αυτό γίνεται γιατί η οικιστική δόμηση, καλλιέργειες, δρόμοι, αλλά και λόγοι κλιματικής αλλαγής, μείωση ας πούμε ίσως κάποιων ανέμων που δημιουργούν αυτή τη στερεομεταφορά, ακόμα και στην ίδια την συχνότητα βροχοπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής μπορεί να υπάρχει, δεν μπορεί να μην βρέχει όσο έβρεχε, να βρέχει με την ίδια ποσότητα βροχής αλλά πολύ έντονα, που μας έχει συνηθίσει η κλιματική αλλαγή σε τέτοιου είδους βροχοπτώσεις, που σημαίνει το ότι η βροχή δεν θα μπορεί να διαβρώσει το έδαφος στην ενδοχώρα, να πάρει την άμμο για να την καταλήξει στην θάλασσα από όπου θα τροφοδοτήσει τις αμμουδιές μας. Και αυτό είναι ένα κλασικό πρόβλημα και πλέον μια κατασκευή ενός δρόμου εμποδίζει την άμμο
τη διάβρωση του εδάφου στην ενδοχώρα, η οποία όλα αυτά τα ειζήματα θα κατέβαιναν κάτω στη θάλασσα, το κύμα θα έρχεται, θα καθαρίσει τα πολύ λεπτόκοκα, θα θολώσει από τα πολύ λεπτόκοκα και θα παραμείνει αυτή η άμμο των 0,2-0,3-0,4 χιλιοστών, η άμμο των αμμουδιών μας, η οποία κοντά στην ακτή σε απόσταση 10-20-30 μέτρα θα μεταφέρεται προς το βορρά, θα ερχόταν στην περιοχή του Αγιάννη και θα πήγαινε από εκεί και πέρα προς το Διάβλο. Αυτή μπορεί, για τους λόγους που είπαμε, να μην πια μπορέσει να τροφοδοτηθεί από το χερσογενές αυτό ίζημα. Επιπλέον, αυτό που πάλι γίνεται είναι το ότι, ειδικά κατά το χειμώνα, έχουμε αυτό που λέμε το χειμερινό προφίλ σε αντιδιαστολή του θερινού προφίλ, το ότι οι κυματισμοί παίρνουν την άμμο, όπως φαίνεται από εδώ, και την πάνε προς τα βαθύτερα νερά. Την απομακρύνουν αρκετά από την ακτή. Πάλι η κλιματική αλλαγή θα πρέπει να παίξει το ρόλο της, γιατί έχουμε καταγράψει και στο Αιγαίο και στο Ιόνιο μεγάλους πια κυματισμούς, πολύ ψηλούς κυματισμούς. Ενώ θα θεωρούσαμε στη Μεσόγειο, την Ανατολική Μεσόγειο, ένα ανώτερο όριο γύρω στα 5,5 μέτρα κυματισμών, τώρα τελευταία μετράση είναι και 7,5 μέτρα κυματισμών, σημαντικό ύψος κύματος, που σημαίνει ότι όταν έρχεται ένας μεγάλος κυματισμός, μπορεί να πάρει την άμμο, να την πάει πολύ βαθιά, πάνω από 10 μέτρα βάθος, και από εκεί και πέρα να μην μπορεί κανένας κυματισμός, αυτό το σουέλ που το έχετε εδώ στην Δυτική Ελλάδα, να τη στρώσει. Αν φύγει άμμος και παγιδευτεί, το λέμε παγίδες φερτών, πολύ βαθιά, δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Αν ερχόταν ένας κυματισμός 5 μέτρα, θα την πήγαινε στα 6-7 μέτρα βάθος. Από εκεί και πέρα θα ερχόταν ένας κυματισμός 1-1,5 μέτρο με μεγάλη περίοδο το καλοκαίρι, θα την ξανάστρωνε. Και αυτό το παιχνίδι γίνεται χειμώνα καλοκαίρι. Το χειμώνα διαβρώνεται ακτές, το καλοκαίρι ξανά προσχώνουν και γίνεται συνέχεια. Αν όμως έρθει ένας μεγάλος ύψος κυματισμός και την πάρει πολύ μακριά την άμμο, που το έχουμε διαπιστώσει αυτό, το έχουμε μελετήσει, δεν θα ξαναγυρίσει πίσω ή θα ξαναγυρίσει πολύ πιο δύσκολο από ό,τι ξαναγύριζε ή θα γυρίσει πολύ μικρότερη ποσότητα από ό,τι παλιά. Αυτό το περιστατικό πρέπει να γίνει, το λέω δύο παραστατικά, πώς μεταφέρεται από τα κύματα και από το μαθηματικό μας μοντέλο, πρέπει να γίνει τον Εύρο του 2007 ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο με μεγάλο ύψος κυματισμού, που την πήραν την άμμο, την πήγαν λίγο βαθιά και είχαμε κάποια τέτοια προβλήματα που να μην μπορέσει να ξαναγυρίσει. Και βέβαια, όπως παντού, και οι θαλάσσιοι τείχοι παίζουν και αυτοί το ρόλο τους. Όταν μπαίνουμε στη φύση και εμποδίζουμε τη φυσική διεργασία που είναι ο κυματισμός, φράβεται και χάνει την ενέργειά του και εμείς βάζουμε έναν τοίχο μπροστά, προφανώς για τον δρόμο, από τον τοίχο ανακλάται ο κυματισμός, γυρίζει πίσω και καθώς γυρίζει παρασέρνει, δεν χάνει την ενέργειά του γυρίζοντας, η ανάκλαση δεν είναι απώλεια ενέργειας αλλά είναι ανάκλαση της ενέργειας προς τα ανοιχτά, φεύγει η ενέργεια προς τα ανοιχτά, παρασέρνει και την άμμο και επιταχύνει τη διεργασία της διάβρωσης. Αυτή ως τώρα ήταν μια ανάλυση κάπως σύντομη για το τι νομίζουμε ότι έγινε. Προηγήθηκαν δύο μελέτες για να το βρουν αυτό, που μπορώ να εκτιμάω ότι κόστησαν 100-150.000, είναι λίγο το νούμερο εντυπωσιακό, για να βρούμε τι έγινε. Αυτό έγινε έγινε από εμάς τώρα με τη βοήθεια μαθηματικών μοντέλων και αποτελεί περίπου το 1/4 της μελέτης μας. Από εδώ και πέρα είναι το πρόβλημα, τι θα κάνουμε, ας πούμε. Σε μία από τις δύο μελέτες, την πρώτη του ΕΛΚΕΘΕ, πριν πολλά χρόνια είχα εμπλακεί και είχα δώσει κάποιες λύσεις. Τώρα όμως επανερχόμαστε με καινούργια δεδομένα, καινούργιες λύσεις, με πιο επικυρωμένες, κάθε μελέτη θέλει επικυρωποίηση, αλλά εκείνη δεν ήταν μελέτη, ήταν μία απλή ενδεικτική πρόταση για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα. Και έτσι λοιπόν, το πιο κλασικό θέμα, το κλασικό που αντιμετωπίζουμε, είναι η ίδια η αποκατάσταση της ακτής. Οπότε η πρώτη λύση που μας έρχεται στο μυαλό, το πιο απλό, από τους Ρωμαίους ξεκίνησε αυτό, οι Αμερικάνοι σχεδόν το 80% των ακτών τους το αποκαθιστούν έτσι, κάνουν απλά τεχνητή αναπλήρωση, η άμμος χάθηκε, την επαναφέρουν, απλά. Οι Αμερικάνοι έχουν απλή φιλοσοφία. Την επαναφέρουν βέβαια προφανώς με μια εμπεριστατωμένη μελέτη. Όχι, ξαναφέρουμε την άμμο και την αφήνουμε όπου να είναι. Όσο καλύτερα το σχεδιάσεις, όσο πιο πολύ θα σου παραμείνει εκεί. Οπότε κάναμε μια προσέγγιση και με μαθηματικά μοντέλα αλλά και με αναλυτικές λύσεις, που απλά τη στιγμή που η άμμος τη βλέπουμε που έχει ήδη εξορυχθεί και βρίσκεται στη στεριά, πολύ απλά μπορούμε να σχεδιάσουμε
την αναπλήρωσή της. Ο σχεδιασμός της αναπλήρωσης είναι όπως είναι η πάνω διαφάνεια, όπου ξανακατασκευάζουμε ένα πρίσμα με κάποιο ύψος 1,5 μέτρο πάνω από τη στάθμη θάλασσας, με μία κλίση ό,τι πιο φτηνό υπάρχει, 1:3, 1:4, να διαμορφωθεί από την ξηρά. Αυτό μας ευκολύνει πολύ στην οικονομική λύση. Η οποία βέβαια αυτή θα είναι μια δικιά μας προσθήκη και από την άλλη μεριά μας θα έρθουν οι κυματισμοί και θα κάνουν αυτοί τη δικιά τους, το δικό τους προφίλ που θέλουν. Δεν θα αφήσουν το δικό μας. Οπότε με το που θα γίνει αυτή η λύση, αμέσως θα αρχίσει μια διάβρωση στις τάξεων των μέτρων. Δηλαδή μπορεί να θέλουμε 20 μέτρα, να στρώσουμε εμείς 20 μέτρα και σε ώρες μετά από μια θαλασσοτροχή το χειμώνα να έρθουν 10 αμέσως. Το οποίο το ξέρουμε και το σχεδιάζουμε. Οπότε αν θέλουμε μια 10 μέτρα ακτή, θα κάνουμε μια ακτή 18-20 μέτρα, ούτως ώστε για να μπορέσει αυτή να παραμείνει κάτω από τα κυματικά επεισόδια που θα γίνουν στο μέλλον. Και έτσι λοιπόν σχεδιάσαμε την λύση αυτή, που είναι μια κλασική τεχνητή αναπλήρωση, που είναι πολύ απλό, ξαναφέρουμε την άμμο και την επεκτείνουμε. Η μελέτη που έχει γίνει θα πρέπει να την επεκτείνουμε γύρω στα 25 μέτρα, με ένα 4 κλίση, γύρω στα 80 κυβικά ένα μέτρο μήκους, και να την σηκώσουμε την άμμο από τη στάθμη θάλασσα γύρω στο 1,5 μέτρο με λίγο χοντρόκοκο υλικό. Μια εκτίμηση του όγκου που θα απαιτηθεί θα γίνει γύρω στα 48-50.000 κυβικά, αλλά προφανώς εφόσον δεν θα κάνουμε κανένα έργο για να προστατέψουμε, θα πρέπει να πάρουμε υπόψη ότι οι κυματισμοί με τη διεργασία που περιγράψαμε θα την πάρουν την άμμο και θα την πάμε προς το βορρά. Και από εκεί και πέρα θα την ακολουθήσουν στο διάβολο σαφέστατα. Επειδή την κάνουμε λίγο χοντρόκοκη, την άμμο, όχι τόσο λεπτόκοκη όσοι είναι, τότε μπορούμε να αναμένουμε μικρότερους ρυθμούς διάβρωσης. Από τις πράξεις που κάναμε είναι γύρω στις, θα απαιτούνται κάθε έτος γύρω στα 6.000 κυβικά. Αυτό όμως με την προϋπόθεση ότι οι κυματικές συνθήκες που πήραμε εμείς στο παρελθόν θα πρέπει να ισχύσουν και το μέλλον. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη δυσκολία των ακτομηχανικών, με ελλειπή στοιχεία του παρελθόντος προσπαθεί να προβλέψει το μέλλον. Και δεν είναι όπως όλα τα άλλα του πολιτικού μηχανικού που έχουμε κλασικά τη λύση του δυσμενέστερου. Δηλαδή, αν εγώ αναρωτιέμαι αν αυτό το δοκάρι το βάλω 30x50 ή 30x40, θα το βάλω 30x50, δεν είναι μεγάλο το κόστος. Εδώ θα πρέπει να προβλέψω τι θα γίνει στο μέλλον. Και τα κόστη είναι μεγάλα, αλλά και οι ισορροπίες πολύ λεπτές. Δεν έχει δυσμενέστερη λύση, εκτός αν βέβαια πληρώσουμε 10 εκατομμύρια ευρώ. Τη λύση τη δυσμενέστερη να τη λύσουμε μια και καλά, προφανώς το κόστος θα είναι απογορευτικό μάλλον, αλλά προφανώς υπάρχει λύση. Το θέμα είναι με οικονομικούς τρόπους, περιβαλλοντικά φιλικούς, να οδηγηθούμε σε λύσεις που θα είναι βιώσιμες. Αυτή είναι η φιλοσοφία μας. Και τώρα πάμε λίγο να δούμε, αυτή είναι η μία λύση που εξετάσαμε. Εξετάσαμε συνολικά γύρω στις 18 λύσεις. Θα παρουσιάζω μόνο τις 3, γιατί οι περισσότερες οι άλλες λύσεις ήταν βελτιστοποίησης αυτών των υφιστάμενων. 3-4 από αυτές ήδη τις είχαμε παρουσιάσει πριν 10 χρόνια σε αυτή τη μελέτη, στην έρευνα του ΕΛΚΕΘΕ. Εδώ προτείνουμε την κατασκευή κυματοθραυστών παράλληλα στην ακτή. Φαίνεται μια τέτοια περίπτωση κάπου στην Ιταλία απέναντι, όπου κάναμε προφανώς τις μελέτες μας, τι απόσταση θα έχουν, τι μήκος, αυτά είναι τα ζητούμενα, σε τι βάθος πρέπει να τα κατασκευάσουμε, τι απόσταση μεταξύ τους θα έχουν, απόσταση από την ακτή, τι κλίσεις θα έχουν. Αυτή τη μελέτη σε συνεργασία με τον κύριο Κονιδάρη, τον μηχανικό του Δήμου, στην επόμενη φάση, αφού καταλήξουμε σε μία από τις 3 λύσεις, θα προχωρήσουμε σε την εκπόνηση της οριστικής σε συνεργασία που πια είναι καθαρά τεχνικό. Η μεγάλη δυσκολία είναι αυτή που κάνουμε τώρα. Από εκεί και πέρα μία διατομή και 2 σχέδια και κάποιος προμέτρηση και προϋπολογισμό είναι το απλό το κομμάτι της μελέτης. Και εδώ τους βλέπετε κάτω δεξιά τους 3 κυματοθράφτες. Όπως βλέπετε αλλάζει το κυματικό πεδίο, οι κυματισμοί περιθλώνται, αλλάζουν και το πεδίο των ταχυτήτων και σαν αποτέλεσμα έχουμε την προστασία αυτής της περιοχής. Διαλέξαμε αυτή την περιοχή που αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα. Θα μπορούσαμε και οι λύσεις μας άλλες, αν θέλουμε, είναι για ολόκληρη την περιοχή.
αν το επιθυμούμε. Αλλά όπως θα δείτε από τους προϋπολογισμούς είναι απαγορευτική. Καλύτερα να κάνουμε μια λύση που να μπορέσουμε να την υλοποιήσουμε στις δύσκολες αυτές οικονομικά περιόδους που ζούμε, παρά να κάνουμε μια λύση την οποία δεν θα υλοποιηθεί ποτέ. Δηλαδή αν μια λύση 10 εκατομμυρίων δεν θα υλοποιηθεί ποτέ. Παρ' όλα αυτά, πάντα μπορούμε να ξεκινήσουμε από κάποιες περιοχές για να εντοπίσουμε το πρόβλημα, να το λύσουμε και το πρόβλημα, και στο μέλλον δεν μας εμποδίζει τίποτα να συνεχίσουμε και τις υπόλοιπες λύσεις, να κάνουμε σχηματοδράσεις αν κάποτε βρεθούν τα χρήματα χωρίς κανένα πρόβλημα. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι αυτή η λύση προστατεύει οι έξελοι κυματοθράφτες, έξελοι πάνω από τη στάθμη θάλασσας, προστατεύουν την ακτή και δημιουργούν κάποιο πρόβλημα όμως βόρεια των κυματοθραυτών, κάποιο πρόβλημα διάβρωσης φαίνεται εδώ. Αυτό δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Μόνο με τεχνητή αναπλήρωση θα μπορέσει να αντικατασταθεί το πρόβλημα, ή μπορούμε, έχοντας εκτιμήσει αυτή εδώ τη διάβρωση, να κάνουμε τέτοια τεχνική αναπλήρωση που το μελετήσαμε έτσι, ούτως ώστε αφού θα έρθει η διάβρωση, να έρθει στη σημερινή κατάσταση. Δηλαδή να φέρουμε την παραλία μας πιο μέσα, θα έχουμε μια μικρή διάβρωση μετά την κατασκευή αυτών των έργων και θα έρθει η ακτή από τη διάβρωση στην κατάσταση που βρίσκεται τώρα, οπότε θα είμαστε ικανοποιημένοι. Μια τρίτη λύση όμως, πάλι με κυματοθράφτες, που θεωρείται πλέον ήπια μαζί με την τεχνητή αναπλήρωση, εννοεί ότι πάλι τεχνητή αναπλήρωση όπως η λύση 1 και όπως η λύση 2, αλλά αυτή τη φορά να βάλουμε ύφαλους κυματοθράφτες, μπορεί να είναι και ύσαλοι, δηλαδή να φτάνουν μέχρι την επιφάνεια της θάλασσας. Αυτοί οι κυματοθράφτες δεν έχουν οπτική όχληση, δεν φαίνονται, επιτρέπουν να κυκλοφορούν τα νερά, οπότε η ποιότητα υδάτων δεν θα επηρεαστεί, και έχουμε μια γενικότερα λύση που τα τελευταία χρόνια άρχισε να εφαρμόζεται στην Ευρώπη και στην Αμερική. Για να είναι όμως το ίδιο αποτελεσματική με τους έξαλλους κυματοθράφτες, πρέπει να κάνουμε καλές κατασκευές, δηλαδή να έχουμε κατασκευές με μεγάλο πλάτος, που φαίνεται εδώ αυτό το μπίτο πλάτος, να είναι όσο δυνατόν πιο κοντά στην ύσαλο γραμμή, ούτως ώστε 8 μέτρα πλάτος βάλαμε, ενώ η προηγούμενη λύση ήταν 3 μέτρα πλάτος, που σημαίνει αυξημένο κόστος. Με άλλα λόγια, το κόστος θα είναι περίπου το ίδιο, απλά η λύση θα είναι πιο περιβαλλοντικά φιλική. Επιπλέον, η λύση αυτή, εδώ είναι πώς λειτουργεί, θράβεται ο κυματισμός και από τη θράψη δημιουργείται απώλεια της ενέργειας και λόγω και με την ανάκλαση και με τις τριβές χάνεται η ενέργεια του κυματισμού και διαδίδεται με πολύ μειωμένο ύψος πίσω από το κυματοθράφτη. Εδώ η λύση είναι μάλλον καλύτερη όσον αφορά την περιοχή. Εδώ δεν έχουμε διαβρώσει σχεδόν καθόλου, αλλά και εδώ σε αυτή την περιοχή δεν έχουμε και μεγάλες προσχώσεις. Μάλλον αυτή η λύση σταθεροποιεί την αναπλήρωση που κάναμε. Δηλαδή θα κάνουμε μια αναπλήρωση της ακτής, θα φέρουμε την άμμο, αυτά τα 48.000 κυβικά, θα τα στρώσουμε με τη μεθοδολογία που είπαμε, θα κάνουμε αυτούς κυματοθράφτες και εκτιμούμε ότι θα μείνουν αυτοί οι ποσότητες άμμο, αυτές οι ποσότητες άμμο θα μείνουν εκεί που τις βάλαμε, με κάποιες βέβαια μικρές μεταβολές στη μορφολογία του πυθμένα. Για να μιλήσουμε τώρα και λίγο με κόστος, αλλά αυτό το θεωρώ έτσι λίγο παρακινδυνευμένο, με την έννοια του ότι όταν θα έρθει η μελέτη εφαρμογής, αφού ολοκληρώσουμε και εδώ με τον κύριο Κονιδάρη την τεχνική μελέτη και δούμε λίγο και τα εδαφοτεχνικά, θα είμαστε πιο σίγουροι το ότι αυτές οι τιμές είναι. Τώρα να τις δείτε σαν ενδεικτικές, γι' αυτό δεν τις έβαλα και στην ακτομηχανική με τη μελέτη, σαν ενδεικτικές να καταλάβουμε μια τάξη μεγέθους συγκριτικά. Η πρώτη λύση θα έχουμε περίπου 400.000 ευρώ, αλλά θα χρειαστούν γύρω στις 50.000 ανά έτος. Η δεύτερη λύση, πάλι θα δώσουμε την πρώτη την αναπλήρωση, πάλι γύρω στις 400.000 ευρώ, αλλά όπως και στην τρίτη λύση, το κόστος των τριών κυματοθραυτών, επειδή είναι στα βαθιά νερά, είναι απότομη, είναι μεγάλες οι κλίσεις. Αναγκαζόμαστε να κάνουμε μεγάλους κυματοθράφτες, πολύ μεγάλους, 7 μέτρα βάθος, οπότε να περιμένουμε κόστος γύρω στις 2.500 ευρώ ή 3 για όλη την περιοχή. Εκατομμύρια ευρώ, 2,5. Τώρα τα πολύ ακούσαμε τα δις, ας πούμε, και έχουμε ξεχάσει. Οπότε το πλεονέκτημα όμως στις λύσεις 2 και στις λύσεις 3 είναι ότι δεν απαιτείται περιοδική αναπλήρωση. Έχουμε δηλαδή μία λύση, φέρουμε άμμο, αλλά κάθε χρόνο θα πρέπει να προσθέτουμε μια ποσότητα άμμου, όχι επάπειρον όμως. Δηλαδή κάπου η φύση θα προσαρμοστεί
στην ποσότητα άμμου που βάζουμε. Και αν βάλουμε και λίγο παραπάνω, ακόμα καλύτερα. Θα έρθει η άμμος, θα πηγαίνει λίγο βαθύτερα, θα δημιουργεί τον ύφελο, θα σπάζει ο κυματισμός, θα χάνεται την ενέργεια. Θα ξαναβάλουμε. Και ύστερα από κάποιο διάστημα θα προσαρμοστεί όλο το πεδίο σε αυτή τη λύση που βάλαμε. Δηλαδή δεν θα είναι μία λύση για 20 χρόνια. Μπορεί σε 10 χρόνια να μην χρειάζεται, να χρειάζεται πολύ αραιότερα, κατά αραιότερα διαστήματα τεχνητή αναπλήρωση. Εδώ βέβαια κολλάμε και στην νομοθεσία. Ότι αν μπορούμε να έχουμε ένα κονδύλιο κάθε 3-4 χρόνια για να γίνει η αναπλήρωση χωρίς όλες τις αδειοδοτήσεις που απαιτούνται κάθε φορά. Αυτό στην Ελλάδα είναι λίγο δύσκολο, αν και έγινε στην Εύβοια. Οι άλλες λύσεις θα κάνουμε μια φορά την αναπλήρωση, θα κάνουμε μετά τις κατασκευές ή παράλληλα θα τις κάνουμε και δεν θα χρειαστεί να επέμβουμε καθόλου, παρά βέβαια ύστερα από αρκετά χρόνια, αν οι κυματικές συνθήκες είναι τόσο διαφορετικές που θα πρέπει πάλι να επέμβουμε μικρές επεμβάσεις για να προστατέψουμε παρατέρω την αποδιάβρωση. Να δω μια από τις παλιές λύσεις αυτή που είχαμε, που αυτή θα είναι πανάκριβη πια, δεν έχει κανένα νόημα, και πώς θα δούμε με ύφαλος και με έξαλος, μία από τις άλλες 18 που δουλέψαμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Καραμπά για την εμπεριστατωμένη εισήγησή του. Ερωτήσεις αν υπάρχουν. Ναι, ο κύριος Γλιγόρης. Ναι. Κύριε καθηγητά, μιλήσαμε λίγο και έξω. Το 2003, το είπατε και εσείς και μας δείξατε την πρόταση του την τελευταία, το 2003 είχε ανατεθεί μια μελέτη στο ΕΛΚΕΘΕ και το 2006 εσείς είχατε κάνει ακριβώς τις προσομοιώσεις, από όσο γνωρίζω. Είχατε δουλέψει πάνω σε αυτή τη μελέτη και είχατε προτείνει αυτή τη λύση των 7 κυματοθραστών τότε. Με βάση αυτή τη μελέτη είχε εκπονηθεί, από ό,τι μάθατε κι εσείς, μια μελέτη από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Λευκάδας της τάξης των 8.650 με ΦΠΑ. Ένα χρόνο αφού παραδόθηκε η μελέτη. Δηλαδή πήρε τη δικιά σας λύση και την έφτιαξε αυτή τη μελέτη. Το ερώτημα είναι το εξής. Εσείς θεωρείτε σήμερα, δηλαδή τη μελέτη που κάνατε και θέλετε και μας παρουσιάσατε, είναι βασισμένη επάνω σε οικονομικά κριτήρια ή στη γενικότερη προστασία της περιοχής του Άι Γιάννη και των Μήλων? Δηλαδή, οι 7 κυματοθράφτες, ασχέτως του κόστους, ασχέτως αν το κόστος είναι μεγαλύτερο, πιστεύετε ότι θα καλύψει καλύτερα την περιοχή του Αγίου Ιωάννη και των Μήλων, ή δηλαδή μετά τους 3 θα έχουμε πάλι απώλειες από εκεί και πέρα και θα ακεστούμε στα 600 μέτρα μονάχα, όπως είπατε, και 48.000 κυβικά? Έχετε πολύ δίκιο. Προφανώς, όταν θέλουμε να προστατέψουμε ένα μήκος μιας ακτής, πρέπει να κάνουμε τέρικα προσέσεως σε όλο αυτό το μήκος. Οπότε, οι 7 κυματοθράφτες λύνουν το πρόβλημα για όλη την περιοχή. Και οι 10 κυματοθράφτες θα φτάσουν μέχρι παραπέρα, ας πούμε. Το κόστος όμως, το τώρα που το ξαναείδαμε, τις καινούργιες κλίσεις, γιατί αυτή η μελέτη επικαιροποιήθηκε, που ήταν μία απλά αναφορά, και κάνω μια παρένθεση, λίγο εκνευρίστηκα όταν έμαθα το ότι έγινε χωρίς να μην ειδοποιήσει κανένας. Εγώ δεν μπορεί να γίνονται μελέτες που πήρανε από μια δικιά μου έρευνα και να την κάνουν μελέτη. Δηλαδή θα περίμενα κάποιος να πάρει ένα τηλέφωνο να πει εσύ, Φάνη, έχουμε τη μελέτη σου, την υλοποιούμε. Δουλεύουμε στην περιοχή, καταρχάς δουλέψα φιλοκερδός, δηλαδή δεν, και δουλεύουμε γενικά, μην μας βλέπετε έτσι να δουλέψουμε μόνο καθαρά, να δώσουμε μια λύση, μια ακτομηχανική με μια απευθείας ανάθεση. Έχουν δώσει και διπλωματικές πάνω σε αυτό. Θέλουμε να μάθουμε, σαν καθηγητής, για να μπορέσουμε να δώσουμε και στους φοιτητές μας, να μάθουμε από όλη την Ελλάδα όλα τα προβλήματα που, και πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Αυτή η γνώση που παίρνουμε από τέτοιες περιπτώσεις, νομίζω ότι το μας είναι μαζί. Μην φαντάζετε ότι το κάνουμε έτσι και αόριστα, δηλαδή είμαστε υποχρεωμένοι σαν ακαδημαϊκοί να προάγουμε την έρευνα. Εμείς που είμαστε πολιτικοί μηχανικοί, το ξέρετε πολύ καλά, προσπαθούμε να προάγουμε την έρευνα και εφαρμοσμένα, όχι μόνο θεωρητικά που δουλεύω. Εγώ αποκλειστικά θεωρητικά δουλεύω σε αυτά, αλλά θέλω να δω όλα αυτά τα θεωρητικά που δουλεύω, πώς εφαρμόζονται στην πράξη. Γι' αυτό λίγο έτσι με παραξένεψε όταν μου είπατε το ότι έγινε αυτή η μελέτη, προχώρησε και δεν ξέρω αν εγκρίθηκε. Πάση περιπτώσει, για να απαντήσω τώρα λίγο, παρέθεση ήταν αυτό, για να απαντήσω ξανά στην ερώτηση, προσπαθήσαμε να βρούμε μια οικονομική λύση σε αυτή την περιοχή,
που έχει το έντονο πρόβλημα, η άλλη δεν έχει μεγάλο πρόβλημα, αλλά προφανώς οι λύσεις υπάρχουν στον υπολογιστή μου και είναι και εδώ κιόλας, υπάρχουν, μπορούμε ανά πάσα στιγμή, αν αποφασίσετε στο μέλλον ή και τώρα, να, αντί να προτείνω τη λύση 3, να προτείνω τη λύση 17, που είναι οι 7 κυματοθράφτες, είναι έτοιμοι, δεν, σε ακτομηχανική ως όρους δεν είναι δύσκολο, μπορούμε να δούμε αυτό. Αλλά το κόστος πια θα είναι γύρω στα 10 εκατομμύρια, σας το λέω, ας πούμε, δηλαδή δεν θα γίνει μάλλον. Έτσι. Και άλλη μια ερώτηση, αν επιτρέπετε. Ναι, ναι. Οι κυματισμοί τους λάβατε υπόψη σας από την ΕΜΗ της Πρέβεζας, έτσι, από τη Μετρολογική Υπηρεσία της Πρέβεζας και από κάποιους άτλαντες. Θεωρείτε ότι σε μια τέτοια μελέτη αυτού του ύψους, αυτού της οικονομικής δυνατότητας, ας πούμε, θα φτάσει στα 3 ή τα 7, αναλόγως το πού θα καταλήξει αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, μπορεί να δεχτεί αυτά σε δεδομένα, ή θα ήταν καλύτερο να τοποθετούν 3 μετρολογικοί σταθμοί, παραδείγματος χάρη, ώστε να έχουμε μία σίγουρη, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, η τοποθέτηση του κυματοθράφστη είναι ακριβώς εκεί που θα πάει το κύμα. Έτσι δεν είναι? Ή μπορεί να πάρει ένα χρόνο παραπίσω, ας πούμε, και να έχουμε μια πολύ καλύτερη πρόταση? Πολύ κλασική και σωστή ερώτηση προφανώς, αλλά θα πρέπει να έχουμε μετρήσεις χρόνια. Δηλαδή, αν πάμε να μετρήσουμε μία χρονιά, αυτή η χρονιά μπορεί να είναι μία τυπική ή μπορεί να μην είναι μία τυπική. Από εκεί και πέρα τι θα γίνει. Αλλά είναι πολύ σωστή η θεώρηση. Γι' αυτό κοιτάξαμε, πήραμε και τις δύο περιπτώσεις και κοίταξα τη μεταβολή της βυθομετρίας και στις δύο που είναι διαφορετικές. Και πολλές φορές μπορεί η αιτία να είναι όχι διαφορετική, να είναι λίγο διαφορετική, αλλά το φάρμακο να είναι το ίδιο. Δηλαδή η μελέτη στηρίχτηκε και σε κλασικές θεωρήσεις σχεδιασμού κυματοθραυτών. Θα πρέπει να είναι σε μια απόσταση λίγο μεγαλύτερη από το μήκος τους, ένα κενό να είναι 80% του μήκους τους. Δηλαδή το σεβαστήκαμε όλα τα κλασικά και με προηγμένα μαθηματικά μοντέλα, ούτως ώστε ανεξάρτητα από τις μελλοντικές συνθήκες, τις κυματικές που θα επικρατήσουν, να μπορέσουμε να δώσουμε μια λύση ώστε δυνατόν πιο κοντά στην πραγματικότητα. Αλλά πάλι δεν μπορούμε να προβλέψουμε τι θα γίνει στο μέλλον. Αλλά και πάλι δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τους σταθμούς της ΕΜΗ. Θέλουμε κυματογράφους. Θέλουμε κυματογράφους, δηλαδή να μετρήσουμε 5 χρόνια κυματισμούς. Αν μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, ευτυχής θα ήμουν να μετρούσαμε και τη μεταφορά των εισημάτων. Σε αυτό είναι πολύ σωστά το λέτε και πολύ σωστό θα ήταν, αλλά δεν νομίζω να έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Το λέω καθαρά ότι μέχρι να υλοποιηθεί η μελέτη, εφόσον εσείς έχετε όλα τα δεδομένα και την ανάλυση, κάλλιστα θα μπορούσατε να αλλάξετε τον κυματισμό. Νομίζω είναι πλέον σε πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Ναι. Αυτό. Δηλαδή, εφόσον θα περάσουν κάποια χρόνια μέχρι να πάρουμε όλες και να τελειώσει, μήπως θα έπρεπε να δούμε και το κομμάτι αυτό. Ναι, το μοντέλο είναι στημένο. Το αν τα 2,5 μέτρα που έχω το κάνω 2,6, όχι ότι θα μου κάνει καμία διαφορά, αλλά μπορεί να έχουμε κάποιες μικρές, ειλικρινά πιστεύω θα έχουν πολύ μικρές διαφορές. Λοιπόν, άλλη ερώτηση, κυρία Καρφάκη. Άλλος. Κύριε καθηγητά, αν κατάλαβα καλά, υπάρχει ένας ορατός κίνδυνος να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα 50.000 κυβικά άμμου που έχουμε και ή να τα υποδιπλασιάσουμε σε πολύ ενδεχομένως μικρό διάστημα ή και να τα χάσουμε, αν δεν έχουμε προλάβει να κάνουμε το έργο, κατάλαβα καλά. Δηλαδή, από το έργο έρχεται άμμος, γίνεται στερεομεταφορά προς την ακτή. Ή απλά είναι διαφύλαξη αυτής της άμμου που θα ρίξουμε, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Αν κάνουν 3 χρόνια να γίνουν οι κυματοθράφστες, επειδή δεν θα έχουμε εμείς άλλη άμμο πια, ό,τι βγάλουμε από το διάβλο, τελειώσαμε, ούτε μπορούμε να αγοράσουμε δουλειά, ούτε μπορούμε να βρούμε εδώ, παρακαλάμε να μας αφήσουν τη δική μας την άμμο εδώ. Δηλαδή, πρακτικά δεν ξέρω πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί και αν προβλέπετε με αυτούς τους κυματοθράφστες τους συγκεκριμένους ή με μια άλλη μεταλλαγή, μεταμόρφωση, να έρχεται άμμος προς την ακτή. Τώρα, για τέτοιες σχηματικές, να ξεκινήσω από το ανάποδο, για τέτοιες σχηματικές συνθήκες να έρχεται η άμμος προς την ακτή, δεν έχω. Θα μπορούσε να γίνει, αλλά δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε ένα τόσο μεγάλο έργο με τόσο κόστος για το να γίνει. Δηλαδή,
αυτά τα έργα ένα 80% δεν φέρνουν άμμο από τα βαθιά. Δηλαδή άμμος από τα βαθιά έρχεται από ήπιους σχηματισμούς τους που λένε μικρές καμπυλότητες, δηλαδή μεγάλο περίοδο, μεγάλο μήκος σχηματισμούς, μικρό ύψος που έρχεται, το swell που λέμε που έρχεται. Αυτό δεν μπορούμε να το δημιουργήσουμε, αλλά οι άλλες οι εύστοχες ερωτήσεις είναι το ότι η άμμος δεν θα εξαφανιστεί, δεν θα χαθεί. Η άμμος πάλι θα πάει προς τα βόρεια, που πάλι μπορούμε να την πάρουμε και να την ξαναφέρουμε. Αυτό θα το μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε μόνο αν κάνουμε τους τρεις κυματοθράφτες. Οπότε η λύση 2 και η 3 μας διαφυλάσσουν την άμμο, η λύση 1 να είμαστε σίγουροι ότι η άμμος θα έρθει. Βέβαια, απαντώντας και στα δύο τα ερωτήματα, βάζοντας, αν προσέξετε, μεγαλύτερους κόκκους, διαμέτρους κόκκους από την άμμο που έχουμε, που σημαίνει με ένα κοσκίνισμα μπορεί να έρθει, τότε εξασφαλίζουμε περισσότερη παραμονή της άμμου στην Συγγνώμη, το κοσκίνισμα εξαφανίζει το υλικό που έχουμε. Τώρα ήδη από 100 που βγάλαμε έχουμε 50 χαθήκανε στον δρόμο, με κοσκίνισμα άντε 30. Δεν τη βρίσκουμε αυτή την άμμο. Εκεί είναι το πρόβλημά μας. Γι' αυτό πρέπει να συνδυαστούν οι λύσεις. Αυτό θέλω να πω. Μπορεί η άμμος να πάρθει και από βαθιά νερά. Αν την πάρουμε πάνω από 15-18 μέτρα βάθος, τότε δεν επικοινωνεί καθόλου η άμμος με την. Συνήθως αυτό κάνουμε στις περισσότερες περιοχές. Αλλά εδώ έχετε μια τεράστια ποσότητα άμμου που θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί, να τοποθετηθεί για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε το περιβάλλον. Αλλά πάμε να τα βάλουμε τώρα με τη φύση. Δεν είναι και ό,τι εύκολο. Δηλαδή η φύση λειτουργεί κατά δισεκατομμύρια χρόνια έτσι και εμείς με τρεις σχηματοθράφες προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε. Απλά σας διαβεβαιώσω το ότι πιο σύγχρονο στην λακτομηχανική το χρησιμοποίησαμε για να κάνουμε το βέλτιστο σχεδιασμό οικονομικά, περιβαλλοντικά φιλικό για τη λύση 1 και των ύφαλων, την λύση 3, για να το διασφαλίσουμε. Αν κάνουμε τις κατασκευές θα μείνουν. Αν κάνουμε τεχνητή αναπλήρωση, με τον τρόπο αυτό θα μείνουν όσο δυνατό παραπάνω. Αλλά με 5 και 6 μέτρα κυματισμούς. Κύριος Γρηγόρης, παρακαλώ να μην θυμόμαστε όλες τις ερωτήσεις τώρα, να τις πούμε μία φορά, να τελειώνει αυτό. Όχι, το θέμα. Εντάξει, είναι και κόσμος, με ρωτάει λίγο και. Σας παρακαλώ, επειδή το θέμα είναι επιστημονικό. Ναι, εντάξει, νομίζω. Μα σας παρακαλώ, θα με αφήσετε να κάνω τη δουλειά μου. Και εγώ σε παρακαλώ. Ήταν και δικιά μου ερώτηση, δεν ήθελα να την κάνω. Την είπε και ο κύριος και θα την κάνω. Όσον αφορά τα τρία μπαστούνια που δημιουργούνται τώρα στο έργο του Διάβλου, τα γνωρίζετε πιστεύω, έτσι, τα τρία ύφαλα μπαστούνια. Με ρώτησε ο κύριος ποια είναι η χρησιμότητα. Ουσιαστικά εκεί θα παίρνουμε το καινούριο υλικό που θα αποδείχεται βόρεια. Εγώ θα κάνω την εξής ερώτηση. Ένα ύφαλο στο ακροτήρι Γυράπετρα, μήπως θα βοηθούσε την κατάσταση έτσι ώστε να μην γίνει η στροφή και να μπορέσει να επανέλθει πίσω. Γιατί εμείς δυστυχώς κινούμαστε πάντα με τη λογική, όχι της πρόληψης, αλλά να το πιάσουμε στο τέλος του. Ναι, είδαμε και αυτή τη λύση, ναι. Είδαμε μία λύση με έναν πρόβολο και στη Γυράπετρα και μία λύση κάπου, και με δύο κάπου στη μέση, και στη Γυράπετρα και στη μέση. Γιατί είναι μεγάλη απόσταση. Συνήθως τα κρόινιστοι, οι πρόβολοι κατασκευάζονται αρκετοί, όχι ένας. Αυτό θα πρέπει να ήταν αρκετά βαθιά, θα έπρεπε να μπει και θα συσσόρευε την άμμο. Δεν θέλει το πρόβλημα και στη βάση. Δεν θα το λύνει. Απλά δεν θα πήγαινε η άμμο προς Γυράπετρα. Αυτά όμως σε 1-2 χρόνια θα κλείνε και θα βγει. Δηλαδή αυτός ο πρόβολος θα πρέπει να το κατασκευάσουμε τότε, ας πούμε, μέχρι τα 7 μέτρα 8 βάθος. Μετά όμως θα προσάμενε και δεν έπρεπε να τον κατασκευάσουμε άλλο τόσο, ούτως ώστε για να μπορέσει να κρατήσει την άμμο. Είναι μία από τις λύσεις που τις θεωρήσαμε για να την. Σωστά, τις θεωρήσαμε για να την αντιμετωπίσουμε, αλλά δεν μας φάνηκε ικανοποιητική. Ναι, σωστά. Αυτή θα ήταν μια λύση, αλλά θα έπρεπε να γίνει επέμβαση σε όλη τη Δυτική Λευκάδα. Δηλαδή δεν ξέρουμε από πού ήρθε. Δηλαδή είναι μια μεγάλη μελέτη. Θα πρέπει να ψάχνουμε να βρούμε όλες τις περιοχές που είχατε κάποτε ένα χύμαρο και στέρεψε ή έγινε ένας δρόμος ή έγινε ένα σπίτια για να μπορέσουμε να κάνουμε τι, παρακάμψεις, να μαζέψουμε την άμμο. Δηλαδή οι τόσα χρόνια επεμβάσεις στην ενδοχώρα
θα πρέπει συνήθως αυτό το κάνουμε όταν έχουμε ένα φράγμα, που έχουμε ένα. Είναι ένα φράγμα, μας στερεί την άμμο, εκεί τότε ναι, κάθε τόσο μπαίνουμε μέσα στο φράγμα, το αδειάζουμε, παίρνουμε την άμμο, τη βάζουμε κατάντι ή έχουμε κάποιους διόδους για να φύγουμε. Αλλά αυτό τώρα σε ολόκληρη την περιοχή, τι επεμβάσεις να πρωτοκάνουμε και πού να πρωτοκάνουμε και πόσες μελέτες θα πρέπει να γίνουν για να το κάνουμε αυτό. Οπότε προτιμούμε τις πιο εύκολες και οικονομικές λύσεις. Προφανώς αυτή είναι η αιτία. Πολλές φορές πάμε να τη θεραπεύσουμε. Αλλά σας λέω ότι η αιτία είναι ακόμα και η κλιματική αλλαγή. Τα έντονα φαινόμενα. Αυτά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Να μειώσουμε τους σχηματισμούς ή τους ανέμους, τους δυτικούς και τους βορειοδυτικούς. Αυτό είναι πιο σημαντικό. Κύριος Κατοπόδης. Εγώ περισσότερο ήθελα να παρέμβω για το γεγονός ότι από το 2000 σαν Διευθύντης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας μέχρι το 2012 ασχολήθηκα επισταμμένος με το θέμα και μάλιστα συνεργαστήκαμε και με τον κύριο Καραμπά. Τι εννοώ δηλαδή. Πρώτον, η πρώτη λύση εμείς πριν ακόμα μας την προτείνει ο κύριος Καραμπάς τώρα δηλαδή με την άμμο την εφαρμόσαμε δύο φορές με επίγεια μεταφορά άμμου η οποία βέβαια σε καμία περίπτωση δεν συζητάμε να κοσκινίζεται κτλ. Όπου η διαδικασία την οποία εμείς εφαρμόσαμε το 2000 κράτησε ένα χρόνο για πάρουμε τις αδειοδοτήσεις, μεταφέρθηκε στερεά 30.000 κυβικά τότε και δεν κράτησε παραπάνω από 3 χρόνια. Άρα από την εμπειρία μας και από την λειτουργία, γιατί είναι δοκιμασμένο το μοντέλο αυτό κύριε Καραμπά, 2 φορές το πείραμα απέτυχε. Άρα νομίζω δεν πρέπει καν να το συζητάμε αυτό. Μπορεί να είναι φθηνό, να θεωρείται φθηνό, αλλά στην πράξη και τώρα αντιμετωπίζεται παράδειγμα με τους μεγάλους όγκους του άμμου που βγήκαν από το διάβλο. Βλέπουμε ότι η γραφειοκρατία και το κόστος μεταφοράς είναι απαγορευτικά. Άραγε λοιπόν και τότε, και έρχομαι τώρα στο ζήτημα της δεύτερης ενημέρωσης, το 2003 που ανατέθηκε από την τότε Δημοτική Αρχή στο Ινστιτούτο Θαλασσίων Ερευνών πρώτη μελέτη διερεύνηση του προβλήματος, όπου ένα χειμώνα παρουσία δικιά μου με σκαντάγια κλπ. Μετρηθήκανε βάθη κυματισμοί κλπ. Για να καταλήξουν στο πρόβλημα και στη συνέχεια εγώ ο ίδιος κάναμε τη σύμβαση. Η οποία ήταν σύμβαση, η δεύτερη μελέτη, μελέτης εφαρμογής. Και γι' αυτό επειδή εγώ ήμουν διευθυντής της υπηρεσίας και πρέπει να προστατέψω πρωτίστως και τη Δημοτική Αρχή που ασχολήθηκε τότε, αλλά και την υπηρεσία, επειδή ακριβώς μία μελέτη έρευνας είναι απλά μία μελέτη έρευνας και τίποτα παραπάνω, εμείς δεν περιοριστήκαμε σε αυτό. Ζητήσαμε με πολύ συγκεκριμένη σύμβαση, η οποία είναι στη διάθεση του καθενός, να δοθεί συγκεκριμένη να υποβληθεί και να διερευνηθεί μελέτη εφαρμογής στην οποία συμμετείχατε. Μαζί μιλάγαμε πάντως το Ινστιτούτο Θαλασσίων Ερευνών σε συνεργασία με το τμήμα το Μηχανικής του Πανεπιστημίου του Αιγαίου. Έτσι γράφει πάνω η μελέτη αυτή. Στην οποία κατέληξε σε συγκεκριμένα μοντέλα για εφαρμογή. Τι σημαίνει εφαρμογή? Ότι το μόνο που απέμενε από την υπηρεσία τη δικιά μας ήταν η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης. Βεβαίως με τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις. Κατά συνέπεια, για να μην μιλάμε αόριστα και γενικά, εδώ υπάρχει στη διάθεση της υπηρεσίας από το 2004 μελέτη εφαρμογής με τα 7 μπαστούνια, είτε σε μορφή έξαλλων, είτε με τη μορφή ύφαλων που ήταν πιο ακριβά, στην κατεύθυνση να λυθεί στο σύνολό του το πρόβλημα από το Νάι Γιάννη μέχρι τους Μήλους. Από εκεί και πέρα τώρα, το αν θα βάζαμε λιγότερα ή όχι, αυτό εναπόκειτο στη διαδικασία του κόστους, δηλαδή σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση. Άρα για να μιλάμε συγκεκριμένα, αυτό το συγκεκριμένο που προτείνει ο κύριος Καραμπάς τώρα έχει απαντηθεί ήδη από το 2004 με μελέτη εφαρμογής η οποία είναι στη διάθεση του καθενός. Έτσι και εγώ, επειδή συμβαίνει να βρίσκομαι για άλλο λόγο εδώ πέρα, έτσι, οφείλω να βάλω τα πράγματα στη θέση τους σαν διευθυντής της τότε υπηρεσίας. Γιατί το πρώτο που προσέξαμε τότε ήταν να γίνει, γιατί υπήρχε πάντα ο κίνδυνος να γίνει μια αόριστη μελέτη. Γι' αυτό ζητήσαμε μελέτη εφαρμογής. Υπογράφηκε σύμβαση, ορίστηκε επιβλέπων, παρελήφθη από την υπηρεσία, παρελήφθη από το Δημοτικό Συμβούλιο. Yes. Αυτά για γνώση του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί γενικά και αόριστα περί μελετών, γενικά για τις ακτές και για συγγραφείς, ας πούμε, προτάσεων κτλ., μπορούμε να έχουμε να κυκλοφοράνε διάφορα. Αλλά μελέτη η οποία εγκρίθηκε από υπηρεσία, που καταλαβαίνετε αυτό τι σημαίνει και από Δημοτικό Συμβούλιο, υπάρχουν δύο. Μία η διερευνητική και μία η μελέτη εφαρμογής. Εντάξει. Λοιπόν, το κύριο Χαλκιάς κάτι ήθελε να ρωτήσει. Ναι, ήθελα να ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Η πρώτη μέθοδος προτείνατε. Ήθελα να πω το εξής, ότι εάν είχε μελετηθεί 2 χρόνια πριν που ξέραμε το πρόβλημα και ξέραμε ότι θα βγάλουμε αυτή την άμμο, δεν θα έχει κόστος, θα έχει μηδενικό κόστος.
γιατί η εταιρεία ήταν, είχε πληρωθεί τα 7,5 ευρώ της μεταφοράς. Άρα δεν θα είχαμε κόστος, θα είχαμε μηδενικό κόστος και δεν έγινε απολύτως τίποτα. Αυτό για την ιστορία. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Αυτή τη στιγμή... Εγώ απλώς κάνω μια παρατήρηση και νομίζω ότι όποιοι κατάλαβε, κατάλαβε. Λοιπόν, και νομίζω ότι έτσι είναι, δεν μπορεί να το αρνηθεί κάποιος. Αυτό που θέλω να πω τώρα είναι το εξής. Εμείς έχουμε καθυστερήσει αυτή τη στιγμή το τρίτο προσαμωτικό, ο οποίος περιέχει τη μεγαλύτερη ποσότητά μου και οι άλλοι που την έχουν και λάσπη, ακριβώς για να εκμεταλλευτούμε αυτή τη μεταφορά. Για να μην την πληρώσουμε, για να μην έχουμε αυτό το μεγάλο κόστος. Σύμφωνα όμως με το χρονοδιάγραμμα, και εμείς επειδή πρέπει να τελειώσει το έργο το τέλος του 2015, δεν βλέπω ότι θα μπορέσει να γίνει οποιοδήποτε από αυτά τα έργα για να μπορέσουμε να μεταφέρουμε αυτή την άμμο. Άρα θα αναγκαστούμε και να μου πείτε ποια θα είναι η λύση σε εμάς, να βγάλουμε 30, 40 ή και 50 χιλιάδες ακόμα κυβικά άμμο και δεν θα έχουμε πού να την αναποθέσουμε. Επομένως, αυτές όλες οι λύσεις θα πρέπει να τις δούμε από την πραγματική σκοπιά και από την εφαρμογή και πώς εφαρμόζονται. Αυτό θέλω να μου απαντήσετε. Ναι, πρακτικά το πώς θα εφαρμοστούν, δυστυχώς η γραφειοκρατία του ελληνικού δημοσίου δεν θα επιτρέπει την γρήγορη ολοκλήρωση αυτών. Θέλει 11 αδειοδοτήσεις, τα τεχνικά έργα και μαζί και την τεχνητή αναπλήρωση. Οπότε τελικά η λύση ίσως είναι να γίνει οπωσδήποτε η αναπλήρωση, νομίζω, παρότι που ξέρουμε το ότι θα απομακρυνθεί η άμμος, αλλά δεν θα εξατμιστεί η άμμος, πάλι εκεί θα πάει η άμμος. Δεν θα εξατμιστεί, πάλι θα υπάρξει, δεν θα φύγει. Κάποιο μέρος θα πάει βαθύτερα, αλλά το μεγαλύτερο μέρος θα πάει προς τα βόρεια, που κάποια χρόνια θα κρατήσει. Είναι ίσως, επειδή κατάλαβα το ότι υπάρχει ήδη σε εξέλιξη κάτι τέτοιο και μπορεί να γίνει αυτό, σαν τεχνική αναπλήρωση. Και θέλω να το τονίσω έτσι, γιατί και στην προηγούμενη συζήτηση που έγινε για τεχνητή αναπλήρωση, μόνο τεχνητή αναπλήρωση, τη λύση 1 δηλαδή που δίνουμε, σας είπα ότι οι Αμερικάνοι κατά 80% δουλεύουν μόνο τεχνητή αναπλήρωση στις ακτές τους. Μόνο αυτό. Δεν έχουν μία άλλη. Δηλαδή δεν είναι μία λύση που θα μπορούμε να πούμε. Και έτσι τώρα έφυγε ο κ. Σκοτοπόδης, σαν απάντηση δεν είπα, αλλά εγώ έκανα μία έρευνα τότε. Έδωσα τις λύσεις. Μετά δεν ξέρω τι έγινε. Δηλαδή κάπου μπορεί να χρησιμοποιήθηκε το όνομά μου από άλλους, ίσως για αυτή είναι μία. Δεν ήταν. Από πολιτικούς μηχανικούς, ακτομηχανικούς ή το γεωλόγος του ΕΛΚΕΘΑ. Όχι, γιατί έγινε ίσως μία παρεξήγηση και δεν θέλω, ας το πούμε έτσι. Στο μικρόφωνο, σε παρακαλώ. Λέω συγκεκριμένα, όταν λέμε σύμβαση από την υπηρεσία, σημαίνει ότι πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τις τυπικές αλλά και τις ουσιαστικές προϋποθέσεις. Δηλαδή υπήρχε δηλαδή πολιτικός μηχανικός με υπογραφή αυτομηχανικός. Είναι δυνατόν. Βεβαίως. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω το εξής πράγμα. Ποιος ήταν αυτός? Όταν σας ανέθεσαν τη μελέτη αυτή, σας δώσανε τα πληροφοριακά στοιχεία της προηγούμενης μελέτης? Η υπηρεσία που σας ανέθεσε εδώ τώρα τη μελέτη. Της προηγούμενης λέτε? Εννοώ η μελέτη η οποία υπάρχει στη διάθεση της υπηρεσίας. Δηλαδή η μελέτη εφαρμογής. Βέβαια, την είχα αυτή τη μελέτη. Η μελέτη λοιπόν εφαρμογής ανατέθηκε. Την ακτομηχανική την είχα. Επαναλαμβάνω, υπάρχουν δύο μελέτες. Η μία είναι η διερευνητική και δεύτερη σύμβαση, μελέτη εφαρμογής. Τη μελέτη εφαρμογής δεν την είχα και... Κακώς λοιπόν δεν σας έδωσε η υπηρεσία τη μελέτη εφαρμογής. Η οποία... Μιλάμε γενικά για την υπηρεσία. Εγώ που έχω αναλάβει την υπόθεση σαν υπάλληλος, όχι σαν προϊστάμενος, δεν έχω δει ποτέ αυτή τη μελέτη. Πολύ κακώς. Πολύ κακός. Βεβαίως. Η μελέτη λοιπόν αυτή έχει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, παραδόθηκε, ποσοτικοποιήθηκε, έχει διαστάσει, έχει τα πάντα. Ο κύριος Βραχνούλας μάλιστα τις έκανε στη συνέχεια με εντολή δικιά μου, τις έκανε και τεύχη δημοπράτησης. Άρα και πώς θα κάναμε τεύχη δημοπράτησης εάν δεν είχαμε ποσότητες και μελέτη εφαρμογής? Λοιπόν, είναι σοβαρά ζητήματα τα οποία φαντάζομαι πρέπει να αντιμετωπιστούν με την ανάλογη σοβαρότητα. Δεν μπορεί τώρα να ξεκινάμε από το μηδέν όταν υπάρχουν στα συρτάρια της υπηρεσίας μελέτη. Γιατί και μάλιστα, αν διαβάσετε και τη σύμβαση συγκεκριμένης μελέτης, περιγράφει βήμα-βήμα ποια είναι τα παραδοτέα. Που σημαίνει ότι τα παραδοτέα, πρώτον, ποια θα ήταν η ομάδα μελέτης που μπορεί να βρεθεί, που έπρεπε να είναι ειδική και να συνεργαστεί και γι' αυτό τότε. Στο Ινστιτούτο Θαλασσίων Ερευνών έκαμε προγραμματική σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με το τμήμα του Μηχανικής. Νομίζω ότι εσείς το αντιπροσωπεύατε. Πάμε παρακάτω. Σας λέω λοιπόν, από εκεί και πέρα, όχι για να τα βάλουμε στη σειρά. Από εκεί και πέρα η μελέτη αυτή παραδόθηκε. Σε παρακαλώ, ολοκλήρωσε.
Μην επαναλαμβάνει τρει φορέ τα ίδια πράγματα. Επαναλαμβάνει για δεύτερη και τρίτη φορά. Ολοκλήρωσε το, σε παρακαλώ. Ελέγχθηκε, παραδόθηκε και παραλύθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Λοιπόν, ο κύριο Αρβανίτη. Πριν κάνω την ερώτηση, έχω να πω το εξή. Επί εκατομμύρια χρόνια η άμμος πήγαινε και ερχόταν. Οι παλιότεροι, έχω ακούσει από διηγήσεις ότι τη δεκαετία του 40 και πιο πριν βέβαια, ο βράχος που ήταν μπροστά στην οικία Σταύρου, στον Άι Γιάννη, είχε άμμο και δεν χρειαζόταν κάποιος να πάει κολυμπώντας όπως πάει σήμερα ή με τα πόδια του βρεγμένα για να πάει απέναντι, πήγαινε περπατώντας. Από το 1940, 50, 60, 70 κλπ. Άρχισε αυτή η διάβρωση. Τι μεσολάβησε όλα αυτά τα χρόνια και έγινε αυτό το φαινόμενο? Οι επιστήμονες, γιατί δεν είναι μόνο η Λευκάδα, είναι πολλές περιοχές στη Μεσόγειο και σε όλο τον κόσμο που έχουν παρόμοιο φαινόμενο διάβρωσης. Αποδίδουν το φαινόμενο αυτό στην αύξηση κατά 1-2 βαθμούς της θερμοκρασίας της θάλασσας, που έχει σαν συνέπεια την αλλαγή των ρευμάτων. Η άμμος λοιπόν είναι, και δυστυχώς καταλήγουν ότι είναι ένα φαινόμενο μη αναστρέψιμο. Δηλαδή, η τάση που έχει η θάλασσα να φτάσει εδώ σε εμάς, στον Άι Γιάννη, να φτάσει στους πρόποδες του Φρυνίου, είναι μη αναστρέψιμη. Μπορούμε να βάζουμε πέτρες εκεί για να προστατεύσουμε τον δρόμο, να φτιάξουμε κρυπηδώματα κλπ. Αλλά η τάση αυτή θα είναι μη αναστρέψιμη. Δεν μπορεί να ξανάλθει άμμος πίσω, δυστυχώς. Είχε γίνει μια μελέτη, από ό,τι θυμάμαι και εγώ, το 1980, το 80, και είχε έρθει πάλι στο Δημοτικό Συμβούλιο κάποια μελέτη κάποιας εταιρείας, δεν θυμάμαι και λοιπά, κάποιον, τέλος πάντων από το Πεσμείο της Πάτρας, αν θυμάμαι καλά, που έλεγαν ότι πρότειναν κάποια μέθοδο διεθνώς... Ερώτηση. Ναι, το θα σας πω τώρα. Που έχει συμβεί και αλλού, ας πούμε, και στο δέλτα στην Αλεξάνδρεια, στο δέλτα του Νείλου και σε άλλες περιοχές, που έλεγαν ότι είναι η μέθοδος με τα χτένια. Δηλαδή φτιάχνουν κάθετα τσιμεντένια χτένια, να το πω έτσι, προς τα μέσα, και εκεί μέσα εγκλωβίζεται η άμμος σιγά-σιγά και δεν φεύγει. Άρα υπάρχει κάποια... Δεν ξέρω αν σήμερα, γιατί τώρα είναι 2015, εάν αυτή η μέθοδος εξακολουθεί να ισχύει. Μήπως άλλαξαν? Εγώ πάντως έχω να πω το εξής, ότι αυτή είναι η ερώτηση που ήθελα να πάω στον κύριο καθηγητή. Μήπως υπάρχουν και άλλες μέθοδοι που αντιμετωπίζουν αυτό το φαινόμενο? Ένα αυτό. Δεύτερον, υπάρχουν φυσικά φαινόμενα και συγκεκριμένα τρικυμίες μεγάλες που συμβαίνουν μια φορά κάθε 80 χρόνια, κάθε 100 χρόνια. Ένα από αυτά τα φαινόμενα είχε καταστρέψει το κρυπίδωμα που είχαν φτιάξει οι Άγγλοι. Ένα λιμενοβραχείο, ένα μεγάλο, εκεί που είναι ο μπλε φάρος, ο μικρός, ο φάρος, εκεί που τώρα θα φτιάξει τέρνα αυτά τα χτένια. Εκεί υπήρχε ένα μεγάλο, τον γκρέμισε ένα βράδυ, όπως έχω διαβάσει κάπου, μια τρομερή τρικυμία. Επίσης, ίσως οι μεγαλύτεροι από εμάς θυμόμαστε ένα φαινόμενο που είχε συμβεί και θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία. Ήταν 31 Δεκεμβρίου του 1979, ξημερώντας πρωτοχρονιά του 80. Τα κύματα του Ιωνίου ήταν τόσο μεγάλα που έπεφταν στη λιμνοθάλασσα. Πολλοί μπορεί να το θυμώνται. Υπάρχουν και φωτογραφίες ακόμα από το φαινόμενο αυτό. Δεν έχει ξανασυμβεί μέχρι τότε. Συμβαίνουν. Αυτά λοιπόν, δεύτερη ερώτηση λοιπόν. Αυτά τα κρυπηδώματα που λέει ο κύριος καθηγητής ότι θα γίνουν, θα έχουν την αντοχή ώστε να αντέξουν σε τέτοιες καταστάσεις? Αυτά. Ναι, να πάμε πρώτα στη δεύτερη την ερώτηση. Προφανώς θα σχεδιαστούν για να το αντιμετωπίζουν. Βέβαια δεν σχεδιάζουμε για κάτι μία στα 80 και 100 χρόνια, γιατί θα μας έβγαινα 15 τόνοι το βάρος των κολλήθων θωράκισης, που δεν συμφέρει. Στη χειρότερη περίπτωση θα είχαμε κάποιες αστοχίες που μπορούν να αποκατασταθούν, αλλά πάλι βέβαια σε μία 80-100 χρόνια. Είναι σε εμάς το πώς θα σχεδιάσουμε. Μπορούμε να σχεδιάσουμε, που συνήθως σχεδιάζουμε για θαλασσοταραχές, για τρικυμίες μία στα 50 χρόνια, αυτό είναι που δεχόμαστε, επιτρέποντας ένα μικρό ποσοστό ζημιών να μετακινηθεί ένας γιο γκόλφους, και τη στιγμή που δεν κινδυνεύει η ζωή ενός ανθρώπου, είμαστε λίγο άνετοι στο σχεδιασμό αυτό. Δηλαδή, ευχαρίστως θα μπορούσαμε να σχεδιάσουμε και για 200 χρόνια, έτσι. Απλά το κόστος θα ήταν απογορευτικό πάλι. Δεν είναι θέμα δηλαδή σχεδιασμού, είναι θέμα οικονομίας και βιώσιμης λύσης οικονομικά. Παρ' όλα αυτά, οι σύγχρονες μέθοδοι της διαπλοκής των ογκολήθων που θα βάλουμε μας επιτρέπουν να
Έχουμε πιο αποτελεσματικές λύσεις από ό,τι έκαναν, σχεδίασαν πριν πολλά χρόνια. Οπότε μπορούμε να πούμε το ότι ως τώρα δεν είδαμε να έχουν αστοχήσει οι κυματοθράφτες στη χώρα όσον αφορά τους ογκόλυφτους θωράκες που σχεδιάστηκαν σωστά. Παρότι που τα τελευταία χρόνια έχουμε καταιγίδες 1 στα 100, 1 στα 200. Δηλαδή κατά κανόνα σχεδιάζονται και οι εργολάβοι τις κατασκευάζουν σωστά. Και στην πρώτη ερώτηση τώρα για την λύση αυτή με τους ύφολους προβόλους, σε τέτοιες σχηματικές καταστάσεις που έχετε εδώ ανοιχτό πέλαγος, δεν έχουν εφαρμοστεί πουθενά. Έχουν εφαρμοστεί σε κλειστές, στο Τολό, σε περιοχές στην Πελοπόννησο, σε κόλπους, με πιο ήπιο κυματικό κλίμα, με κυματισμούς που εκεί 2-3 περιπτώσεις πέτυχαν και 10 απέτυχαν. Οπότε δεν θα βάζαμε έναν προϋπολογισμό 2 εκατομμυρίων τις δύσκολες αυτές εποχές για κάτι που δεν είναι εμπεριστατωμένο επιστημονικά. Δηλαδή δεν υπάρχει μια εργασία σε διεθνές περιοδικό, δεν είναι κατοχυρωμένη αυτή η μέθοδο. Την είχε κάνει κάποιος Χόλμπεργκ γεωλόγος σε λίμνες στην Αμερική που έχει ήπιο κυματικό καθεστώς και εκεί λειτουργήσαν. Αλλά στην Ελλάδα, στο Τολό, ας πούμε, που εφαρμόστηκαν, απέτυχαν. Πέτυχαν στον Άγιο Θεολόγο στη Ρόδο, που όμως εισέβαλε ανάμεσα σε 2 τεράστιες προβόλους, κάπου ανάμεσα έβαλε 5-6 τέτοια, εκεί πέτυχαν. Αλλού σε ένα κλειστό κόλπο, ούτε μάζεψαν ανάμεσα να μην υπήρχαν. Αλλού στην Κόρινθο ήρθε ένα 3-3,5 μέτρα κύμα και τα πήρε όλα. Γιατί αυτά είναι διαμέτρου περίπου, ελλειψοειδής περίπου 1 μέτρο, οπότε δεν άντεξαν και τζάμπα έγινε ολόκληρη αυτή η κατασκευή.